Αναμειγνύουμε το τυρί κρέμα με την μαγιονέζα. Και το τριμμένο κίτρινο τυρί. Προσθέτουμε το αυγό, το σουρίμι από καβούρι, αλάτι, πιπέρι, το κέτζαπ και ανακατεύουμε πολύ καλά. Ελέγχουμε το μείγμα αν πλάθεται και αν χρειαστεί προσθέτουμε κίτρινο τυρί. Αφήνουμε για μισή ώρα στο ψυγείο, με υγρά χέρια πλάθουμε μπαλάκια. Και τα περνάμε από άσπρο σουσάμι, μαύρο ή τριμμένο καρότο. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί, προσθέτουμε το τυρί κρέμα. Την μαγιονέζα και αναμειγνύουμε. Προσθέτουμε το τριμμένο κίτρινο τυρί, το αυγό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Αν θέλουμε να σερβίρουμε μελλαντικά, αρωματίζουμε με κέτσαπ και πάπρικα. Αν θέλουμε να κάνουμε καναπεδάκια με χαβιάρι, αρωματίζουμε με σουρίμι καβουριού και ξύσμα λεμονιού. Ή μπορούμε να κάνουμε με λαχανικά προσθέτοντας πολύχρωμες πιπεριές. Ιδανικά σερβίρονται σε φωλιές από σφολιάτα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές! Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε καυτό ελαιόλαδο. Όταν ρωτήσει προσθέτουμε τον κιμά και τον αφήνουμε να χάσει τα υγρά του. Μόλις είναι έτοιμος προσθέτουμε τις πιπεριές. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, την πάπρικα, την ρίγανη αλάτι, πιπέρι
γλυκό μπούκοβο, μπαχάρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το νερό και μαγειρεύουμε μέχρι να εξατμιστεί. Αναμειγνύουμε την μαγιά με την ζάχαρη, το χλιαρό νερό, το αλεύρι και ανακατεύουμε να γίνει χυλός. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά. Αναμειγνύουμε το αλεύρι με το σιμιγδάλι και το αλάτι. Προσθέτουμε το χυλό το ελαιόλαδο το γιαούρτι και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη την χωρίζουμε σε 8 μπαλάκια. Τα βάζουμε σε λευρωμένη επιφάνεια, τα σκεπάζουμε και αφήνουμε για 10 λεπτά να ξεκουραστούν. Ανακατεύουμε τη μαργαρίνη με το αλεύρι να γίνουν ψίχουλα. Ανοίγουμε τα μπαλάκια σε ψηλά φύλλα. Στο μισό φύλλο απλώνουμε ψίχουλα. Διπλώνουμε στην μέση και απλώνουμε ξανά ψίχουλα. Τοποθετούμε κρύο κιμά στις δύο άκρες. Τυλίγουμε όπως σας δείχνουμε. Και τα τοποθετούμε σε 36 ψήμα αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλές γιορτές!
αναμειγνύουμε το μέλι με την πύρα βάζουμε το κρέας σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 24 ώρες. Καλύπτουμε την γάστρα με λαδόκολλα, τοποθετούμε το κρέας προσθέτουμε το κρεμμύδι τις πολύχρωμες πιπεριές αλάτι, πιπέρι γλυκιά πάπρικα ρίγανη την μαρινάδα ελαιόλαδο σκεπάζουμε με αντικολλητικό χαρτί σκεπάζουμε με το καπάκι και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 2,5 με 3 ώρες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το αλεύρι, το κακάο, τις βανίλιες και ανακατεύουμε να γίνει ζύμη. Την απλώνουμε σε μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 10 με 12 λεπτά. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτο σε σαντιγί. Προσθέτουμε την πραλίνα. Λιωμένη σοκολάτα προσθέτουμε το ομάι καραμελωμένα φουντούκια και ανακατεύουμε με τη βοήθεια από ένα τσέρκι κόβουμε το κρύο παντεσπάνι προαιρετικά το σιροπιάζουμε ελαφρώς. Κάνουμε μία στρώση από μους. Καλύπτουμε με ακόμα ένα παντεσπάνι. Βάζουμε μους και ισιώνουμε. Τα τοποθετούμε στο ψυγείο για 6 ώρες.
Λιώνουμε την σοκολάτα με τη ζεστή κρέμα γάλακτος και όταν πάρει θερμοκρασία δωματίου καλύπτουμε τα παστάκια. Σερβίρουμε όταν η σοκολάτα σταθεροποιηθεί. Προαιρετικά σερβίρουμε με θρηματισμένα φουντούκια και Ferrero Rocher. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και χρόνια πολλά!